Με την έννοια ότι είναι και εκείνος δικηγόρος μας, έρχεται και ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Καλτσογιάννης. Άρα θα ξεκινήσω τα ερωτήματά μου προς εκείνον από τις επικείμενες αλλαγές και την σφοδρή αντίδραση που έχουμε από το δικό σας κόμμα, κύριε Καλτσογιάννη. Καλησπέρα, κύριε για τις Πολύζο. Αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί αυτό, διότι πολύ εύκολα σας λέει η κυβέρνηση, βέβαια έχετε πρεμούρα, διότι έχετε Νοβάρτης, έχετε Κέλπνο, γι' αυτό φοβόσαστε τις αλλαγές στον χώρο της λοιπόν, δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, εγώ θα παραθέσω κάποια πραγματικά περιστατικά. Πρώτον, δεν είναι πολιτικά ηθικά σωστό να γίνει αλλαγή, ενώ η κυβέρνηση θα είμαστε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου, θα έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν θα έχει παραιτηθεί, διότι δεν θεωρούνται προώρες εκλογές, αλλά τακτικές εκλογές. Αλλά θα έχουν προκηρυχθεί και θα είναι στο τέλος της προεκλογικής περίοδου για τις 7 Ιουλίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ηθικά πολιτικά σωστό, το λέει και ο κύριος Μανιτάκης, συνταγματολόγος, ο οποίος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υπενθυμίσω όμως, κύριε Πολύζο, ότι το 2014, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα, όπου το ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με 3,8 μονάδες, επέμεινε ότι δεν είναι ηθικά σωστό, ακριβώς αυτό έλεγε, και να μην προχωρήσουμε σε καμία απόφαση η οποία θα δεσμεύει τη χώρα, διότι δεν έχουμε τη λαϊκή νομοποίηση, έχουμε δηλαδή αναντιστοιχία μεταξύ εκλογικού σώματος και εκπροσώπησης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ακριβώς αυτό θα συμβαίνει και τώρα. Αποφάσεις τέτοιου τύπου που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας, που εκπροσωπούν και προείστανται των ανωτάτων θεσμών, είναι κομβικής σημασίας αποφάσεις. Θα υπενθυμίσω επίσης ότι το 2015, και ενώ είχε τελειώσει η θητεία των τριών ανωτάτων δικαστών και της Προέδρου του Αρείου Πάγου και του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, έμεινε ακέφαλο από 30 Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο και το Ελεκτικό Συνέδριο και το Συμβουλίο της Επικρατείας, προκειμένου σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, πράγμα και το οποίο έγινε, να αναλάβει υπηρεσιακό εκεί πρωθυπουργός ή της αρεσκίας, κυρία Θάνου. Πρόεδρος, ωραία, δηλαδή, αυτό το έχω, έτσι όπως προβλέπετε. Το έχω δει και στα σημειώματα της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Το έχω δει να το υποστηρίζω. Αυτό λοιπόν έγινε ήδη μεθοδευμένα, κύριε Πολύζο. Σας απαντά αμυνόμενη ή επιτιθέμενη η κυβέρνηση ότι κι εσείς δεσμεύσατε τη χώρα με έναν επίτροπο της δικής σας επιλογής. Πότε? Εσείς απαντάτε βεβαίως ότι ήταν πολύ μακριά ο ορίζοντας. Ακριβώς, πότε, αυτό των, λέω. Εκλογών. Έτσι. 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 Και μια σειρά από κινήσεις που δέσμευσαν, όπως με τον πρόεδρο, με τον διοικητή, συγγνώμη, της Τραπέζης της Ελλάδος, για το οποίο υπήρχε ήδη σφοδρή αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης επέμειναν γι' αυτό. Αυτά δεν ανήκουν στα πολιτικά παιχνίδια. Θέλω να πω. Κύριε Πολύζου, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Γιατί εσείς γίνεται? Αναφέρεστε στην τοποθέτηση του διοικητού το 2014 τον Ιούνιο και του Επιτρόπου. Σαφώς και δεν υπήρχε προγραμματισμένη εκλογική αναμέτρηση. Θυμάστε ότι έγινε τον Ιανουάριο του 2015 λόγω μη επίτευξης κοινοβουλευτικής επιλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν ήταν επιθυμία της Νέας Δημοκρατίας αυτό, να μην εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Καλτσογιάννη, να είμαστε δίκαιοι. Έτσι ήταν. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ήρθε πριν την προκήρυξη των εκλογών. Η πρώτη αντίδραση υπήρξε με ένα πολύ σύντομο δελτίο τύπου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που ζητούσε από την κυβέρνηση, απαιτούσε, ας το πούμε έτσι, αλλά το βάλουμε στο ζητούσε που είναι πιο ήπιο, να μην προχωρήσει σε αλλαγές. Πριν την Κυριακή το βράδυ, εννοείτε? Ναι, πριν... ναι. Ναι, ναι. Σωστό. Υπήρχε όμως μια δυσαρμονία έντονα φημολογούμενη του εκλογικού σώματος, πράγμα το οποίο αποτυπώθηκε στην κάλπη και μάλιστα τρεις φορές. Σύμφω. Επιβεβαιωθήκαμε και πλέον. Με αυτή είναι τη συντριπτική διαφορά. Συντριπτική, ωραία, διαφορά των 9,5 μονάδων, όπως είπατε, και όχι 9,5 εβδομάδων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πράγματι ήταν. Τι ωραίο όμως, έτσι. Ναι. Γιατί αν ήταν αυτή η ωραία ταινία. Είναι ωραίος παραλληλισμός, πράγματι. Είναι ωραίος παραλληλισμός. Που είναι και λίγο της γενιάς μας.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι. Ελάτε. Γελώ και στον κύριο Μαστρογεωργίου που έρχεται από το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος. Η ίδια η σύγχρονη πολιτική ιστορία, η σύγχρονη πρακτική δηλαδή, πρόσφατη πρακτική, δείχνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις για 7 ημέρες. Το επισημαίνω. Και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Καμία τρεμούρα δεν έχει κανένας απολύτως. Εξάλλου, εμείς είμαστε υπέρ της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Πιστεύουμε ακραδάντως στον διακριτό ρόλο της δικαιοσύνης, είναι ο τρίτος πυλώνας της δημοκρατίας μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Ελάτε, ελάτε να δούμε τι θα συμβεί εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτό το ζήτημα. Βεβαίως. Πάμε να δούμε, γιατί εσείς λέτε ότι θα αξιοποιήσετε αυτές τις 40 ημέρες για να επικοινωνήσετε με καθαρότητα το πρόγραμμά σας. Εσείς μιλάτε για μια σπέκουλα που γίνεται με αφορμή τις δηλώσεις του Ουρνάρα, με την περίφημη 7ήμερη εργασία, με μια σειρά από ζητήματα για το αν θα καταργήσετε τη δωρεάν υγεία και όλα αυτά τα ωραία, ναι, που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Εσείς λοιπόν θα αξιοποιήσετε το χρόνο, αλλά η κυβέρνηση λέει εγώ θα τον αξιοποιήσω αυτόν τον χρόνο των 40 ημερών για να αντιστρέψω το αποτέλεσμα και να είμαι ο νικητής. Τον ακούγατε τον Υπουργό, ήσασταν στο στούντιο και τον ακούγατε. Βεβαίως. Τι λέτε εσείς, τι αντιτάσσετε σε αυτό? Η κοινωνία θέλει το εκλογικό σώμα αλήθειες να παραθέτουμε τα πραγματικά γεγονότα και να μην τα παραποιούμε, πολλό δε μάλλον να μην συνεχίσουμε να λέμε ψέματα. Έχει αξίωση από τους πολιτικούς, από όλους εμάς που διεκδικούμε την ψήφο και θέλουμε να υπηρετήσουμε το πολιτικό σύστημα και το δημόσιο συμφέρον, να λέμε αλήθειες. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Πρώτα-πρώτα να επισημάνω και να καυτηριάσω το γεγονός ότι απομονώνονται εσκεμμένα και πολύ έτσι μεθοδικά προτάσεις, λέξεις, απολόγους και τοποθετήσεις στελεχών ή και του Προέδρου μας της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και παραποιούνται σε τέτοιο βαθμό και ειλικρινά θεωρούν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί να εμπέζει το εκλογικό σώμα. Όχι, το εκλογικό σώμα έχει ξυπνήσει, δεν μπορεί να το εμπέξει κανείς, θέλει αλήθειες, θέλει επαφή με την πραγματικότητα. Έχει χαθεί από τη σημερινή κυβέρνηση η επαφή με την πραγματικότητα. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά ότι σαφέστατα και το εργατικό δίκαιο θα υπάρξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αναφορικά με την 7ήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων, το οποίο είναι εκ των ουκ άνευ να δημιουργηθούν νέες δουλειές, νέες εργασίες, καλά αμοιβόμενες. Αυτό είναι το επιδιωκόμενο, να βελτιωθεί η οικονομία της Ελλάδος. Βεβαίως να δουλεύουν με τις συνθήκες, τις κατάλληλες, στο πενθήμερο εννοείται. Αυτό είναι παρακινδυνευμένο να το υποστηρίξει οποιοδήποτε, ναι, λογικός άνθρωπος. Μην τα παρουσιάζετε ως αυτονόητα. Λέω, στο 40ήμερο μέχρι τις εκλογές θα τα ακούσουμε με πολύ καθαρή διατύπωση αυτά. Με εσείς απόλυτα καθαρή. Εγώ θα υπενθυμίσω, κύριε Πολίτη. Λέτε το πενθήμερο είναι αυτό. Ότι τη συλλογική σύμβαση εργασίας την κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρότητα. Τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τις κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι εμείς. Εμείς είμαστε υπέρ του εργαζομένου. Η λαϊκή πολιτική και όχι η λαϊκιστική πολιτική είναι αυτή η οποία βοηθάει στο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να επανακτήσει την αξιοπρέπειά του και να μπορεί να βρίσκει καλά αμοιβόμενες δουλειές ο Έλληνας πολίτης, ο νέος και η νέα, ο κάθε εργαζόμενος. Δεν είναι να του τάζουμε και να προσπαθούμε να τον δελεάζουμε με μικρά ή μεγαλύτερα επιδόματα τα οποία είναι ατελέσφορα. Ναι, θέλουμε κοινωνική πολιτική, ναι, να δώσουμε επιδόματα και να υπάρχει κοινωνικό κράτος, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό πέραν αυτών να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη, για νέες θέσεις, ναι, εργασίας. Το ακούσατε και αυτό, ότι θα καταργήσετε το επίδομα ανεργίας. Ναι, να θυμίσω, κύριε Πολίζο, ότι τη Δευτέρα το πρωί οι αγορές ανοίξανε με πολύ βελτιωμένους δείκτες. Τα ομόλογα τα ελληνικά βελτιώθηκαν κατά πολύ και όλη η διεθνής κοινότητα αντιμετώπισε την αναγγελία των εκλογών ως ένα πολύ θετικό πρόσημο για την ελληνική οικονομία. Μπορεί να χάνει η κυβέρνηση πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κερδίζει η ελληνική οικονομία. Και θα κερδίσει η ελληνική οικονομία γιατί πορευόμαστε προς αλλαγή της κυβέρνησης και η ελπίδα έρχεται, κύριε Πολίζο. Ο κόσμος θέλει ειλικρίνεια, θέλει αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση ωστόσο το γυρίζει εναντίον σας αυτό. Δηλαδή λέει δείτε ποιοι συντάσσουν εκθέσεις για την επερχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που μας έχουν υποβαθμίσει, αυτοί που μας έχουν απομυζήσει τα προηγούμενα χρόνια, που είναι οι βδέλες και όλα αυτά. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Καλά κάνει και λέει, πρέπει να αντιπολιτευτεί. Λέει κοιτάξτε με την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας τι ξεκίνησε σε μια από τις μεγάλες τράπεζες. 29 νέες μειώσεις φόρων
από τότε που ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην τελευταία τετραετία, 4,5 χρόνια, τα 85 δις ιδιωτικού χρέους απέναντι στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτινάχτηκαν στα 140 δις. 1,1 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν γίνει κατασχέσεις σε λογαριασμούς τους. 4 στους 5 πολίτες οφείλουν ποσά κάτω από 3.000 ευρώ. Αυτά είναι πραγματικοί αριθμοί και αδιάσυστη αποτύπωση της πραγματικότητας. Το τι λέει δεν την πιστεύει κανένας. Έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα και συνεχίζει προεκλογικά να λέει ψέματα. Αυτό είναι που θα καταβαραθρώσει έτσι περαιτέρω την κυβέρνηση και θα διευρύνει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Οι 10 μονάδες, οι 9,5 μονάδες, να είστε σίγουρος κύριε Πολίζου, και αναφέρομαι όχι σε εσάς προσωπικά, αλλά στους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν, ότι θα γίνουν πολύ περισσότερο, γιατί εμείς δεν τάζουμε, δεν θα υποπέσουμε στο σφάλμα της παροχολογίας. Θα πούμε μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, θα δημιουργήσουμε την ελπίδα την οποία έχει ανάγκη ο τόπος και θα κοιτάμε τον κάθε έναν από, από το εκλογικό σώμα, από τους πολίτες στα μάτια και θα ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε, το ξέρουν ήδη και μας εμπιστεύονται, θα ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες τους. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Ξέρετε, για μένα ήταν πολύ μεγάλη ένδειξη το ότι το 30,5% στις ηλικίες από 17 μέχρι 24 και το 24% μόλις της αντίστοιχης ηλικίας εμπιστεύτηκε το 30,5% τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ το 24. Ξέρετε, ήταν μεγάλη καραμέλα αυτή που λέγανε ότι μειώνουμε και δίνουμε ψήφο σε νεότερους προκειμένου να υφαρπάξουμε, υποτίθεται, και να ενισχυθεί. Για να έχει κέρδη από εκεί, λέτε. Και εν τέλει βλέπετε ότι η κριτική ικανότητα των νέων μας που έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις, που έχουν αναλυτική ικανότητα, αλλά και όλων των υπολείπων και των συνταξιούχων, των πολύπαθων συνταξιούχων, δίνουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία. Και θα είναι τεράστια νίκη η οποία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Πολίζου. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Γεια σας.